γαμώτο, δεν μπορώ άλλο να μένω με τη μάνα μου. Πρέπει να βρω ένα σπίτι, να πάω να μένω μόνος μου. Ήμουν 9 και γέρασα τόσα χρόνια που το λες. Ναι, και ξέρεις τι λέει ο λαός. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Δηλαδή, όταν είχαμε την Παρθένα πάνω, δεν είχαμε μπελάδες. Και αν έρθει ο Μάκης, θα έχουμε. Θέλω να πω ότι με την Παρθένα ήταν αλλιώς. Έπλαινε, περιποιόταν το σπίτι. Ο Μάκης, ως γνωστόν, είναι ακατάστατος. Παιδί μου, κακομαθημένος. Η μάνα του όλα στο χέρι του τα δίνει. Αχ, τι θα τη κάνω εγώ τη κακιά μανούλα. Τι σες, μωρέ κι εσύ. Πότις μας θες, τώρα, θα σε ποτίσει και σένα η καλή μανούλα. Έλα βρε Μαρία, έλα να τον φέρουμε κοντά το Μάκη, να κάνουμε ωραία παρέα, κρίμα είναι. Και τώρα εγώ πρέπει να κατέβω στη Μαρία, να της ανακοινώσω την απόφασή μου, ότι θα μετατρέψω το δώμα σε θερμοκήπιο για τα φυτούλια μου. Ό,τι πείτε μεγαλειοτάτη, ό,τι πείτε. Ταν, ταν. Ξέρετε ποιος μένει από πάνω σας? Ξέρουμε, Μάκη μου, τα φυτά της Αντωνίας. Έλα ρε, σφυλακίες λοιπόν, παιδιά. Τα κανόνισα όλα με τη Μαρία. Από σήμερα το δώμα είναι δικό μου. Καήκαμε. Και ήρθα να σας πω, άμα έχετε τίποτε πράγματα μέσα να τα πάρετε και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, όχι. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Δεν θα περάσει καθόλου έτσι αυτό. Τι θα γίνει, ρε Σμαράγδα, πες να σταματήσει εδώ και 2 ώρες κλαίει συνέχεια, θα πάθω. Σταμάτα, καλέ, να κλαίς πια, μας τρέλανες. Όχι, δεν σταματάω, καθόλου δεν σταματάω. Τι είμαι εγώ, τι είμαι, η τελευταία τροχό στο αμάξι είμαι και δεν με υπολογίζει κανένας. Κανένας δεν με υπολογίζει. Λοιπόν, αυτό το δώμα είναι δικό μου. Τελεία και παύλα. Ρε Αντωνία, τι να το κάνεις εσύ το δώμα. Άσε να βολευτεί ο Μάξ που το χρειάζεται. Κι εγώ το χρειάζομαι. Τι να το κάνεις, γλυκιά μου, να βάλεις μέσα τα φυτά σου. Μάλιστα, να βάλω μέσα τα φυτά μου που είναι άστεγα. Και θα χαραμίσεις ολόκληρο δωμάτιο για να μην μείνουν τα φυτά σου άστεγα. Μάλιστα. Καλά, άμα είναι έτσι, να τα δώσουμε και σε ένα ορφανοτροφείο εν ανάγκη, να τα πάρουμε, να τα μεγαλώσουμε και του χρόνου, ας πούμε, πάμε και τα παίρνουμε. Σμαράγδα, πώς το καταλαβαίνεις τώρα αυτό? Συγγνώμη. Ναι, και έχω δώσει τόσα λεφτά για να τα πάρω. Μισό μηνιάτικο μου κόστησαν και είναι όλα εσωτερικού χώρου. Δεν μπορούν να μείνουν έξω. Λοιπόν. Τελεία και παύλα. Το ξαναλέω. Ο Μάκης είναι φίλος μου, πολύ ωραία, αλλά οι φίλοι και τα φυτά. Μα να βάζει τα φυτά της πάνω από τη φιλία μας η Αντωνία, δεν το περίμενα αυτό, Ρενατάσα. Δεν το περίμενα. Αχ, τι πάθαμε. Και άμα τη σχολεί στην Τζεμιλέ κάτι, δεν τη το ξεκολλάς. Ο κόσμος να χαλάσει, μας βρήκε νέα μόδα τώρα τα φυτά. Τι θα κάνουμε. Τι ατυχία. Και αυτή πάνω που είχαμε ψήσει τη Μαρία να δεχτεί. Τι θα κάνουμε, Ρενατάσα? Τι θα κάνουμε, ρε αγόρι μου, δεν δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως να το ξέρεις, εγώ έχω θυμώσει πάρα πολύ. Ναι, δεν σου φαίνεται? Ναι, δεν μου φαίνεται, γιατί όλοι ξέρετε ότι ο Μάκης είναι καλός, ο Μάκης είναι υποχωρητικός, ο Μάκης είναι. Γι' αυτό δεν μου φαίνεται. Καλά, τώρα εσύ τι κάνεις, απολογείσαι για το χαρακτήρα σου, σιγά. Όχι, δεν απολογούμε καθόλου. Δεν απολογούμε καθόλου, γιατί όπως είναι καλός, τον καβαλάνε. Αλλά από εδώ και πέρα, τώρα που έχω θυμώσει με την Αντωνία, το είδα πατριωτικά. Άμα το είδες πατριωτικά, αγόρι μου, να σε στείλουμε να ταξιδάξεις στα Σκόπια να έρθεις στα ίσια σου. Κόφτο, ρε Νατάσα, και εσύ κόφτο, ρε γαμώτο, μου τη σπάει που δεν με παίρνετε στα σοβαρά. Απαπα! Για λέγε! Τι να πω, αυτά όπως τα άκουσες. Κλαίει, χτυπιέται, θέλει το δώμα για τα φυτά της. Καλά, ρε παιδιά, σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Τι σοβαρά πράγματα και εσύ ρε Στέλιο, σε εμάς το λες. Τρελά πράγματα, ένα, αλλά τι να κάνουμε. Στέλιο, εμείς δεν θα ανακατευθούμε καθόλου. Άκουσες και οι δύο φίλοι μας είναι, ας τα βρούνε μεταξύ τους. Εμείς, όπως προείπα, δεν θα ανακατευθούμε καθόλου. Μαμούνια! Δικό μου είναι το σπίτι και στην περίπτωση αυτή εγώ αποφασίζω. Ναι, γιατί στις άλλες περιπτώσεις αποφασίζει ο Στέλιος. Σμαράγδα, μην επεμβαίνεις τώρα στα οικογενειακά των παιδιών. Ορίστε, είδες, γίναμε ρεζίλοι και μπροστά στα παιδιά. Στους φίλους δεν γίνεται κανείς ρεζίλοι, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Αν προσέχαμε πώς θα μιλήσουμε και μπροστά στους φίλους, ζήτω που καήκαμε. Ναι, βλέπω πόσο προσέχεις, όταν είναι και ξένος κόσμος. Εγώ βρε! Εγώ είμαι τύπος και υπογραμμός μπροστά σε ξένους. Καλά. Θα δούμε τώρα που θα έρθει ο καινούριος ηλεκτρολόγος, τι θα πεις. Όχι, θα δούμε. Τι ηλεκτρολόγος λέτε, καλέ, ποιος θα έρθει? Α, δεν σου παγάπη μου ότι ο Στέλιος θα προσλάβει έναν ηλεκτρολόγο για το μαγαζί του? Όχι. Μάθε το τώρα. Μπράβο, Στέλιο, τι μαθαίνω, πάνε καλά οι δουλειές. Μπράβο. Μπράβο, ρε, τίποτα. Και φεύγει ένας ηλεκτρολόγος και ψάχνουν αντικαταστάτη. Και κάνεις οντισιόν, Ναι, κάνουμε καλυστία ηλεκτρολόγου να εκλέξουμε τον καλύτερο. Ήρθε κανένας καλός? Ήρθε ένας, άστα, ακούστε να σας πω. Ώστε, λοιπόν κύριε Γιώργο, έχετε δουλέψει σε πολλά συνεργεία. Βέβαια, έχω δουλέψει στο Κουτσουκάρι, στο Μποδονύφτη, στα Χαυτία, στο μεγάλο συνεργείο του Καράμπαϊ, αν έχετε υπόψη σας. Α, δεν είμαστε καλά, καλέ. Υπάρχει συνεργείο μέσα στην Ομόνοια, στα Χαυτία. Σταμάτα, Μαρία. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, αλλά από όσο ξέρω τώρα, στα Χαυτία δεν υπάρχει συνεργείο Καράμπαϊς. Α, μιλάμε για προπολεμικά. Μεγάλο συνεργείο. Α, προπολεμικά. Δεν μου λέτε, κύριε Γιώργο, μετά τον πόλεμο, εσείς δουλέψατε πουθενά? Σταμάτα, Μαρία, εγώ ρωτάω. Μετά τον πόλεμο, εσείς δουλέψατε πουθενά? Μάλιστα, το Δήμο Νικαίας. Ως ηλεκτρολόγος? Σταμάτα, κούκλα μου.
Ως ηλεκτρολόγος. Στην καθαριότητα δούλεψα, αλλά τώρα έχω πάρει σύνταξη. Και σκέφτεστε να ξαναδουλέψετε ως ηλεκτρολόγος. Μάλιστα. Ναι, και δεν μου λέτε. Τα χέρια μας πιάνουν γερά, ε. Ορίστε, μάλιστα. Α, κύριε Γιώργο, με αυτά τα χέρια χειρούργος έπρεπε να γίνετε, χειρούργος. Μαρία. Σοβαρά, ρε, στα λιώκη με τέτοια φάση. Και δεν τελειώσαμε ακόμα. Περιμένουμε κι άλλο να έρθει. Από στιγμή στη στιγμή δεν εμφανιστεί. Α, καταφωνή. Εμείς μπορούμε να μείνουμε να παρακολουθήσουμε το θέαμα. Μπορούμε, δεν το συζητώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιώργος Κουλίδογλου του Αναργύρου. Τελεία και παύλα. Στέλιος Δαμίγος. Για να μπουκάρω απαραίτητη προϋπόθεση. Λίγα λόγια και σταράτα. Τελεία και παύλα. Ό,τι πεις, Γιωργάρα μου, ό,τι πεις. Μπουκάρα. Τι να σε πάντω, Νίτσα Γεύρη μου, εγώ βλέπεις, μόλις με φώναξες, αμέσως έτρεξα και ήρθα, αλλά τι να σε πω, δεν ξέρω. Το έγκλημα είναι οργανωμένο, Παρθένα, κόβω το κεφάλι μου, κατάλαβες. Έχουν συνεννοηθεί όλοι τους να με βγάλουν από τη μέση και επειδή δεν μπορούν να εξοντώσουν εμένα την ίδια, έχουν βαρθεί να εξοντώσουν τα φυτά μου. Ναι, τα φυτά σου, πουλόπο μου, τα φυτά σου. Γιατί τη ζήτησα, ε? Γιατί τη ζήτησες? Τίποτα δεν ζήτησα. Το δώμα ζήτησα που στο κάτω-κάτω της γραφής το δικαιούμαι. Γιατί είναι πάνω από αυτό το σπίτι που μένω. Και είναι γνωστό της πάση ότι η ταράτσα ανήκει σε αυτόν που μένει πάνω-πάνω. Δηλαδή σε μένα. Ναι, της πάση είναι γνωστό της πάση. Βέβαια θα μου πεις ότι αυτό που έκανα δεν είναι σωστό, ότι είναι ενάντια στην ηθική μου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Στην προκειμένη ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εντάξει, το παραδέχομαι. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο που φώναξα εδώ την Ερμιόνη να της μιλήσω και να την κάνω σύμμαχο εναντίον του ίδιου της του παιδιού. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Το επαναλαμβάνω, δεν γινόταν διαφορετικά. Ναι, δεν γινότανε διαφορετικά. Το επαναλαμβάνεις, δεν γινότανε διαφορετικά. Αλλά αφού είναι όλοι εναντίον μου, θα χρησιμοποιήσω κι εγώ ό,τι θεμητό και αθέμητο μέσο διαδέτο. Ναι, πουλάκι μου, και θεμητό και αθέμητο. Πάω στο μπάνιο και έρχομαι. Να πας και να έρθεις, Αντωνίτσα Γιαβρή μου, να πας και να έρθεις. Ναι, Αντωνάκι μου, πάρε με εδώ που είμαι στη Σαντωνίτσα, σε παρακαλώ, και πες ότι με θέλεις να έρθω γρήγορα. Ναι, γιατί κάθομαι εδώ πέρα, Αντωνάκι μου, και η Αντωνίτσα με μιλάει συνέχεια και εγώ ντρέπομαι να την πω ότι βαριέμαι. Ναι, γι' αυτό να με πάρεις για να μπορέσω να φύγω, έξεις. Άντε, περιμένω. Έλα, μαμά, τι έγινε, εγώ είμαι. Να σου πω, απόψε θα μείνω στις Νατάσεις, εντάξει. Όχι, δεν έχω φάει. Κάτσε, θα φάμε. Θα παραγγείλουμε κάτι απ' έξω, ρε μαμά. Γιατί να σου πω ψέματα, ρε μαμά, αφού σου λέω θα μείνω στις Νατάσας. Εντάξει, έλα, γεια τώρα. Γεια, είπαμε. Γεια. Τι σου είπε? Τίποτα, μωρέ, εντάξει. Τι εντάξει, ολόκληρος άντρας συζήτησε με τη μάνα του. Πότε θα φάει και τι θα φάει, άμα πια σε βαρέθηκα, να σου πω, αγόρι μου. Μην κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία για το τίποτα και στεναχωρήσουμε και την Τζεμιλέα από πάνω, ε! Όχι, Νατάσα, αφού σου λέω το έχω αποφασίσει. Τι άλλο να πω τώρα. Το έχεις αποφασίσει. Στη μανούλα το είπαμε. Τι να πούμε? Για το σπιτάκι, λέω, το είπαμε. Ποιο, το δώμα της Παρθένας, εννοείς? Ναι, αυτό εννοώ. Μα αυτό δεν είναι σπιτάκι, αυτό είναι ένα απλό δωματιάκι. Ό,τι και να είναι, ρε, το είπες. Όχι. Από την πολλή αυτοπεποίθηση δεν το είπες, ή γιατί φοβάσαι και μόνο στη σκέψη πως θα το μάθει η Ερμιόνη και δεν ξέρεις πού να πάει να κρυφτείς? Έλα, Νατάσα, τώρα είστε ξυπνάδες. Δεν της το είπα για να μην τη στενοχωρήσω. Θα της το φέρω έτσι με τρόπο λαου-λαου. Λαου-λαου ακούω και φοβάμαι. Να σου πω, αγόρι μου, εγώ λέω ότι η Ερμιόνη τα ξέρει ήδη όλα και βάζω και στοίχημα. Όσο στοίχημα θες, αδελφέ. Όχι, Γιώργο μου, δεν γεννάται θέμα, σε πιστεύω. Μια τιμή και ένα όνομα ζούμε. Πάντως, Γιώργο μου, από όσα μας έχεις πει, φαίνεται ότι είσαι επιπειραμένος. Αλίμονος. Ο αλίμονος του αλιμόνου. Σκάσε. Έσκασα. Ορίστε το ισκάκι σας, κύριε Γιώργο. Το δαχτυλάκι βλέπω κάγκελο. Σκάσε, ρε Σμαραγδά, είπαμε. Πόσα παγάκια να βάλω? 3. Καληνύχτα, Παρθένα. Πρόσεχε τις σκάλες, το φως κάτω δεν ανάβει. Άντε στο καλό. Αχ, κακόμοιρό μου εσύ.
και τα άλλα σου αδερφάκια, σε τι κόσμο μεγαλώνετε. Με στη φτώχεια και την απονιά έχετε ζήσει τα πιο όμορφά σας χρόνια. Αλλά κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά ανθίζει στη γειτονιά. Καλησπέρα φιλανάρα, τι έγινε? Τι έγινε καλέ, κλαμμένη σε βλέπω. Μπαμπά, τίποτα. Όχι, έτσι απλώς φιλοσοφούσα. Βαριά φιλοσοφία ή ελαφριά έτσι, τα πάνω-πάνω. Νατάσα, δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες, εντάξει. Καλά, με συγχωρείς λοιπόν τώρα σε τις φιλοσοφίες, γιατί θέλω να συζητήσουμε λιγάκι σοβαρά. Πάνω σε ποιο θέμα? Πάνω στο γνωστό, Αντωνία, σε τι άλλο? Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν έχω να ρωτήσω εγώ τίποτα άλλο. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε. Παιδιά. Ναι, εντάξει, καλυφθήκαμε. Καλυφθήκαμε όλοι, λοιπόν, Γιώργο μου. Το τηλέφωνο το έχουμε, μας το έχει δώσει. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, εγώ θα σου τηλεφωνήσω, έτσι. Εντάξει, Θελάρα, αν δεις ότι σου κάνουμε, πάρε κανένα τηλέφωνο και θα δούμε. Μαγκίτες και μαγκίτισες, χαιρετώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, καταλάβατε εσείς τίποτα? Απίστευτο. Και νεράιδα και παλικάρι στη συσκευασία του ενός. Κάτι σαν Βιντάλ Σασούν, δύο σε ένα. Α, δούμε τι άλλο θα δούμε. Α, από ό,τι βλέπω, Στέλιο μου, τελικά θα την πιάσω εγώ τη θέση του ηλεκτρολόγου στο μαγαζί. Να σου πω, Βασίλη μου, δεν έχεις και άδικο. Κουδούνι. Oh, κανένα άλλο νούμερο ηλεκτρολόγος θα είναι πάλι. Καλησπέρα, παιδιά μου, καλησπέρα. Νούμερο, ναι, ηλεκτρολόγος όχι. Τι είπες, αγιό μου, δεν έφτασα. Τίποτα, κύριε Ερμιόνη. Κάτι δικά μας εδώ λέμε. Περάστε, καθίστε. Καλώς την, κύριε Ερμιόνη μας, καλώς την, ελάτε, ελάτε. Δεν είμαι για να κάθομαι καθόλου. Πάω πάνω στην Αντωνία που με θέλει κάτι και μια σκίδα φως είπα να περάσω να σας πω μια καλησπέρα. Πολύ καλά κάνατε και ήρθατε. Μια χαρά κάνατε. Ο προκομμένος μου δεν πέρασε καθόλου από εδώ. Δίπλα στις Νατάσας ήταν. Ναι, ξέρω, με πήρε τηλέφωνο να με ενημερώσει ότι θα μείνει εκεί. Νέες μόδες ανοίξαμε τώρα με το καινούργιο σπίτι της Νατάσας. Τουλάχιστον θα φάγανε τίποτα ή μείναν νηστικοί. Και για την Νατάσα δεν ανησυχώ. Ο δικός μου όμως έχει μείνει πετσί και κόκαλο. Πέστε του, βρε παιδιά, κι εσείς τίποτα. Φίλοι του είσαστε. Μα σοβαρό λογείτε τώρα, κύριε Αρμιόνι μου. Να πούμε εμείς στο Μάκη να φάει κοτσαμανάντρα. Τι είναι ο Μάκης, μωρό παιδί είναι? Φυσικά είναι μωρό παιδί. Τι, ξέρετε εσείς καλύτερα το παιδί από μένα που τον γέννησα? Ο Μάκης, άμα δεν έχει έναν άνθρωπο από δίπλα του να τρέχει, να τον φροντίζει και να τον προσέχει, είναι ένα τίποτα. Κύριε Ερμιόνη, νομίζω ότι έχετε άδικο. Ωραία, Στέλιο μου, πες μου τώρα εσύ ότι ξέρεις καλύτερα το παιδί μου από μένα. Κύριε Ερμιόνη, ο Μάκης μπορεί να μην είναι παιδί μου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πιστεύω ότι αυτός που χρειάζεται φροντίδα και περιποίηση είναι άλλος. Και αυτός δεν είναι ο Μάκης σίγουρα. Από τότε που χάσαμε τον πατέρα του, δεν υπάρχει άλλος. Μονάχα ο Μάκης μου κι εγώ μείναμε. Κύριε Ερμιόνη, μάλλον εσάς εννοούσε ο Στέλιος. Εμένα! Ας γελάσω. Έχω εγώ ανάγκη από περιποίηση. Από το κλάμα στο γέλιο, ο οποίος είναι συναισθηματική μετάπτωση. Αστειεύεται ο Στέλιος, κύριε Ερμιόνη, μα αστειεύεται. Το ξέρετε τώρα τι καλά πουτζής που είναι. Όχι, Μαρία μου, δεν αστειεύεται ο Στέλιος. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπουν μερικά πράγματα στη θέση τους. Για σταθείτε, για σταθείτε. Γιατί εδώ βλέπω ότι πρόκειται περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον μου. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή? Ότι εγώ κρατάω το Μάκη με το ζόρι και τον καταπιέζω? Μάλλον αυτό εννοούν εδώ τα γόρια. Ώρες είναι τώρα να μου πείτε ότι τον έχω και αλυσοδεμένο. Όχι, για αλυσοδεμένο δεν είπαν, εγώ το άκουσα. Κυρία Ερμιόνη, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πρέπει να καταλάβετε ότι ο Μάκης κάποια στιγμή πρέπει να μείνει μόνος του. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί για μένα μακάρι να φύγει. Μακάρι να αυτονομηθεί, όπως λες κι εσύ. Αλλά δεν φεύγει, για μένα θα ήταν το καλύτερο. Θα ήμουν κι εγώ ήσυχη. Εγώ του παρακαλάω να φύγει. Αλλά δεν φεύγει, δεν φεύγει γιατί έχει βρει τη βολή του, κατάλαβες? Μα η αλήθεια είναι, κυρία Ερμιόνη, εδώ που τα λέμε, ότι κι εσείς, εάν δεν ήταν ο Μάκης, δεν θα μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα με 95.000 σύνταξη που παίρνετε? Καταρχήν δεν παίρνω 95.000. Παίρνω 120 με το μαγαζάκι που νοικιάζω. Και δεύτερον, και 50 να έπαιρνα, εγώ θα τα έφερνα βόλτα. Τι θέλω εγώ για να ζήσω? Πέρυσι, που έλειπε ο προκομμένος μου διακοπές, εγώ με ένα γιαούρτι την ημέρα ήμουνα. Πόσα θέλω για ένα γιαούρτι την ημέρα? Με ένα γιαούρτι την ημέρα? Δεν σας φαίνεται όμως. Πήρα κιλά πάλι, Ορίστε. Άμα φύγει, θα κάνω και δίαιτα. Τέλος πάντων. Αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει. Την αφήσουμε, κύριε Ερμιόνη μας, την αφήσουμε. Για πείτε μου, τι άλλα νέα? Δεν φεύγει όμως να πάει να βρει ένα σπίτι, γιατί εγώ να. Στο σταυρό που σας κάνω, κάθε βράδυ αυτή είναι η προσευχή μου. Να βρει ο Μάκης σπίτι? Ναι, αυτή. Και σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ να του βρείτε ένα σπίτι, να μείνει μόνος του εκεί κι εγώ. Πρώτη θα είμαι εκείνη που θα πάω να του το συγυρίσω. Γιατί εμένα με έχετε παρεξηγήσει. Την έχουμε παρεξηγήσει κιόλας. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι καλά.
Και δεν με νοιάζει ούτε που πάει ούτε τι κάνει. Μπορεί να είναι καλά. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Φιλενάδα, ένα σου λέω, είσαι τρελή για δέσιμο. Ναι, βέβαια. Σας κακοφαίνεται. Σας κακοφαίνεται που η Αντωνία ξύπνησε και διεκδικεί τα δικαιώματά της. Βρε κούκλα μου, έλα να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Ηρέμησε. Ήρεμη είμαι. Ωραία. Τότε γιατί κάνεις, Μωρή, αυτό τον παραλογισμό να κρατάς ένα ολόκληρο δωμάτιο για τα φυτά και δεν το παραχωρείς στον καημένο το μάκι μας να φτιάξει και αυτό στο σπίτι του, να γλιτώσει και λίγο από αυτή την τρελή τη μάνα του. Γιατί έτσι. Συγγνώμη τώρα, απάντηση είναι αυτό. Τι είναι ερώτηση. Καλά, Αντωνία μου. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Εσύ πάντως πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς και τις συνέπειες. Μπα, δεν καταλαβαίνω. Ποιες συνέπειες. Τις συνέπειες, Αντωνία μου, τις συνέπειες. Που μια ολόκληρη παρέα θα σε απομονώσει, θα σε παραμερίσει. Δεν θα έχεις άνθρωπο να μιλάς και η μόνη σου παρέα θα είναι οι νεραγκούλες και τα ζουμπούλια σου. Δεν βαριέσαι. Τα φυτά τουλάχιστον δεν είναι αχάριστα σαν τους ανθρώπους. Βέβαια, τα φυτά θα σου πούνε και αν ευχαριστώ, δίκιο έχεις. Μην κοροϊδεύεις, Νατάσα, και βέβαια θα μου πούνε ευχαριστώ. Με τον τρόπο τους, φυσικά. Δηλαδή, θα σου στείλουν ευχαριστήριο τηλεγράφημα, ας πούμε. Όχι, Νατάσα, όχι. Τα φυτά θα μου πούνε ευχαριστώ την άνοιξη. Όταν θα ανθίσουν, θα μου πούνε ευχαριστώ. Όταν θα ομορφαίνουν το χώρο μου με το χρώμα τους, με την ευωδιά τους. Αλλά. Πού να καταλάβετε εσείς από τέτοιες ευαισθησίες. Καλά, Μωρή, έκανες ό,τι έκανες, αλλά την Ερμιόνη δεν έπρεπε να την ανακατέψεις. Ξέρεις πόσο τρελή είναι. Νατάσα, τι δηλαδή, δεν θα ξέρει η μάνα για τις κινήσεις του γιού της. Είσαι καλά. Ποιον σας έφερα, ποιον σας έφερα. Καλησπέρα, κορίτσια μου. Τι κάνεις, Αντωνίτσα μου, καλά. Εσύ. Πού τον άφησε το μάκι μόνο του. Δεν τον άφησα μόνο του. Στην Παρθένα έμεινε με τον Αντωνάκη, παίζουν τάβλη. Μάλιστα. Ανοίξαμε νέες πόρτες τώρα για το χειμώνα. Μια σε σένα, μια σε Παρθένας με τον Αντωνάκη, οπουδήποτε αλλού να βρίσκεται αυτό το παιδί, εκτός από το σπίτι του. Φαίνεται θα ήρθε η ώρα να αποκτήσει κι αυτό στη δικιά του στέγη. Μάλιστα. Συνεννοημένες βλέπω είσαστε όλες μαζί. Αλλά εμένα το αυτάκι μου δεν υδρώνει με τίποτα. Τις θέσεις μου τις ξέρετε. Κυρία Ερμιόνη, εμείς έχουμε να μιλήσουμε, ναι. Ναι, κούκλα μου, γι' αυτό ήρθα. Κορίτσια, να έχετε την καλοσύνη. Δεν κατάλαβα, θα μας διώξεις τώρα από το ίδιο μας το σπίτι. Εξάλλου το θέμα του Μάκη αφορά όλη την παρέα. Είναι θέμα όλων μας, ε. Δεν καταλαβαίνω, τι λέτε καλέ. Κυρία Ερμιόνη, ξέρετε γιατί σας φώναξε εδώ η Αντωνία σήμερα. Σμαράγδα! Σας φώναξε γιατί θέλει να σας ανακοινώσει ότι ο Μάκης θα νοικιάσει επάνω το δώμα. Νατάσα! Τι λένε τα κορίτσια εδώ, Αντωνία. Ναι, κυρία Ερμιόνη, τελικά αυτό είναι το θέμα, το ότι το δώμα, το πρώην σπίτι της Παρθένας, θέλει να το νοικιάσει ο Μάκης. Παπα, δεν μπορώ σήμερα. Μια με το δωμάτιο απάνω. Μια με την οντίσιον εδώ δεν μπορώ, αγχώθηκα. Άντε, πήγαινε άνοιξε για σένα είναι πάλι. Αμάν αυτό το κουτούνι μας έχει ζαλίσει σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Γεωργία Αντρούτσου. Της γνωστής οικογενείας. Περίπου. Να περάσω. Περάστε. Η γυναίκα. Ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, αμήν τα πολυλόγω, εγώ είμαι απόφυτος ΚΑΤΕ. Ξέρετε τώρα, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Καταδέχομαι να δουλέψεις στο μαγαζί σου, αλλά και δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Μην νομίζεις, τα έχω μάθει αυτά. Το μόνο που θέλω είναι ένα έτσι, να βοηθώ για τις ψιλοδουλειές. Θα χρειαστούμε και βοηθό, Τι, κομψά μου, απόφυτος του ΚΑΤΕ, θα τρέχω εγώ να σηκώνω κατσαβίδια και σαβούρα, δεν λέει. Τι να πει. Που λέω λόγος, μαντάμ. Τέλος πάντων, εγώ τώρα ό,τι είχα να πω το είπα. Φεύγω, άντε, για χαρά. Μην κάνεις τον κόπο, ξέρω τον δρόμο. Γεια σου, Κλάρα. Ποια ήταν η κυρία? Για το μαγαζί, υποψήφια υπάλληλος ηλεκτρολόγος. Από ό,τι βλέπω, κάθε σπίτι έχει και τον πόνο του. Τουλάχιστον εδώ ελπίζω να διασκεδάσω, παιδιά, γιατί επάνω με την Αντωνία και την Ερμιόνη ψυχοπλακώθηκα. Αλήθεια, Ρανάτασα, τι γίνεται πάνω. Άσε ρε, Βασίλη, να χαρείς καλύτερα. Μην τα συζητήσουμε, μια από τα ίδια. Στελέκα, να σου πω, από αυτούς τους ηλεκτρολόγους που ήρθανε, ήταν και κανένας καλός γαμπρός για μένα, βρε. Μπα, τίποτα. Ήταν εδώ ένας προηγουμένος, αλλά δεν τον πρόλαβες. Δεν πειράζει, εγώ θα περιμένω. Έχω ένα προαίσθημα ότι ο επόμενος που θα χτυπήσει το κουδούνι θα είναι ό,τι πρέπει για μένα. Μην κουνηθεί κανένας, εγώ ανοίγω. Καλησπέρα. Εγώ καλησπέρα. Γιώργος Λάτσιος. Νατάσα Σαριτζόγλου, γυναίκα με ισχυρή δύναμη και προσωπικότητα. Περάστε. Ελάτε, ελάτε κύριε Λάτσι, προφανώς για τη δουλειά ήρθατε, έτσι. Έτσι που λέτε, κυρία Ερμιόνη μου, έχουνε τα πράγματα. Αχ, το είδα εγώ το όνειρο, το είδα. Μια ψαρουκλανά με το συμπάθειο. Πεσκανδρίτσα ήτανε και την έτρωγα βραστή σούπα. Αν την έτρωγα τουλάχιστον ψητή, δεν θα πείραζε. Αλλά βραστή, να το, να το.
Γιατί έχει διαφορά, ε. Βέβαια, το μπαρμπούνι όπως και να το δεις δεν πειράζει. Τι πες καντρίτσα όμως. Απαπαπαπαπαπαπαπα. Άραστε, τι κατάλαβες τώρα που τη σύγχυσες τη γυναίκα, εσύ. Αργά ή γρήγορα θα τη μάθαινε την αλήθεια. Μην ανησυχείτε, κύριε Ερμιόν, τουλάχιστον τα πράγματα γίνανε όπως τα θέλατε. Πώς τα ήθελα, δηλαδή. Που παρακαλούσατε να φύγει ο Μάικς από το σπίτι, λέω. Εγώ. Είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Καλέ κάτω προηγουμένως δεν λέγατε να φύγει ο Μάικς από το σπίτι να ηρεμήσετε επιτέλους. Ακού να σου πω, Σμαράγδα μου, μην παραποιείς τα πράγματα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα ακριβώς εγώ. Καλά, δεν πρόκειται να κάτσω εγώ να σκάσω. Άμα πια με όλους εσάς τους τρελούς που έχω μπλέξει, πάω να κάνω ένα ντους να συνέλθω. Ανέστητη. Ανέστητη, δεν καταλαβαίνει τον πόνο της μάνας. Αχ, ναι, Αντωνίτσα μου, δεν καταλαβαίνουν τον πόνο της μάνας. Και να σκεφτείς ότι όλα αυτά γίνανε πίσω από την πλάτη μου, χωρίς εγώ να έχω ιδέα. Βρε, παλικάρι μου, τώρα, από ό,τι μας λες τώρα, εσύ δεν έχεις ιδέα από ηλεκτρολογικά. Βρε, Στέλιο μου, νέο είναι ακόμα, το παιδί θα μάθει. Γιώργο, δεν θα μάθεις. Βέβαια, βέβαια. Ορίστε, βρε, αφού έδωσε την υπόσχεσή του, θα μάθει. Τι θες, θα το προσλάβεις. Βρε Νατάσα μου, μην ανακατεύεσαι, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να προσλάβω έναν άνθρωπο που δεν έχει πιάσει ποτέ στη ζωή του Κατσαβίδη. Ναι, αγόρι μου και εσύ, βρε, αγόρι μου. Έτσι ήρθες για τη δουλειά, χωρίς να έχεις ιδέα. Εντάξει, εγώ δουλειά θέλω. Από εκεί και πέρα, ό,τι δουλειά να είναι, την κάνω. Αχ, δεν έχω κι εγώ στο γραφείο έτσι καμιά καινή θέση να σε βόλευα. Λυπάμαι, βρε παλικάρι μου, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Κρίμα. Βρε Βασίλη μου, εσύ στην τηλεόραση έτσι τόσος κόσμος μπαινοβγαίνει, έτσι μια θέση εδώ για το Γιώργο μας να τον βολέψουμε κάπου. Αφού ξέρεις, ρε Νατάσα, πώς είναι τα πράγματα στην τηλεόραση τώρα, αφού εδώ εγώ έκανα μάναυρο δουλειά. Κρίμα. Τι να σε κάνω, βρε σένα, τι να σε κάνω. Και είναι και δύσκολο εδώ να τα πούμε, δεν μου λες. Το βράδυ θες να πάμε για ένα ποτάκι έτσι να συζητήσουμε για την περίπτωσή σου, ε. Εντάξει, τον ειδοποίησα, έρχεται. Τι σου είπε, ανησύχησε πολύ. Η αλήθεια όχι και πάρα πολύ. Α, το γαϊδούρι το ξεκαπίστρωτο. Είδες πως τον ενδιαφέρω. Καθόλου δεν νοιάζεται για τη μάνα του. Ελάτε, ελάτε, εξαπλώστε τώρα. Ναι. Μη μας φαρίδεις, γιατί είναι αυτός ένας πονηρός. Ωραία θα το κάνετε, επιστικά. Αντωνία μου, σε παρακαλώ, μην το ξαναπείς αυτό, γιατί με προσβάλλεις. Εγώ τι θέλεις σου κάνω. Και το έμφραγμα ξέρω, και το εγκεφαλικό ξέρω, και τη γαστροραγία. Τι έγινε, παιδιά. Αχ, σβήνω. Χάνομαι, πεθαίνω.